συντρόφισσες και σύντροφοι. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οργάνωση των Δυτικών για αυτή την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει στην απόψινή εκδήλωση με τίτλο «Μια νέα εποχή στον χώρο της υγείας», που βέβαια δεν θα μείνει μόνο στο ζήτημα της υγείας. Φίλες και φίλοι, όπως έχετε καταλάβει, πριν από μια εβδομάδα περίπου γιορτάσαμε τα 2 χρόνια της παρένθεσης. Μιας παρένθεσης προσπάθησαν με πολύ έντονο τρόπο, με λυσσασμένο τρόπο θα έλεγα, να την κλείσουν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Την παρένθεση δηλαδή της αριστεράς στη διακυβέρνηση της χώρας. Όλοι ζήσαμε ένα πρώτο εξάμηνο του 2015 πραγματικά δραματικό. Εμείς καινούργοι στα πράγματα, ο εχθρός έτοιμος από καιρό, οργανωμένος, εμείς και με τις αυταπάτες μας, με έναν αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, με χρήματα που φεύγανε από τις τράπεζες με την τρομοκρατία που ασκούσαν οι προηγούμενοι, που το σύνθημα της καμένης γης δεν ήταν έτσι για να το λέμε, αλλά ήταν μια πραγματικότητα, το λάβαμε και τα διάσαμε, με ένα συσχετισμό 18-1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κρίσιμες στιγμές της τελικής διαπραγμάτευσης, με κάποιους που τάξαν βοήθεια να την κάνουν με κρυφά πηγματάκια και εμείς με ένα 1.200.000.000 ευρώ πραγματικό χρήμα στις τράπεζες. Τότε κάναμε μια συμφωνία. Μια συμφωνία που είναι προφανές ότι δεν ήταν αυτό που θέλαμε και ήταν συμβασμός. Αλλά ήταν ένας συμβασμός που μας επέτρεψε μέχρι σήμερα και να στεκόμαστε όρθιοι και να έχουμε κάνει κάποια πράγματα που θα τα πω μετά και πραγματικά να βλέπουμε ότι μπορεί να μπει σε έναν ορατό ορίζοντα ένα τέλος σε αυτή την ιστορία που ζει η κοινωνία μας εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτός ο συμβασμός έφερε κάποια μέτρα. Μέτρα που δεν είναι της καρδιάς μας, δεν είναι της ψυχής μας, δεν είναι αυτά που θέλουμε. Έφερε όμως και κάποια άλλα πράγματα που μας δώσαν τη δυνατότητα μέσα από το χαλάρωμα ενός σφιξίματος δημοσιονομικού να μπορέσουμε να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτό που ονομάσαμε με 2 κουβέντες παράλληλο πρόγραμμα στήριξης των αδύναμων κυρίως στρωμάτων της κοινωνίας μας, μια αναδιανομή πόρων και ανθρώπινων δυνάμεων που να βοηθούσε τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας μας να ξαναστηθούν στα πόδια τους. Για να μπορέσουμε σιγά σιγά, πατώντας ως χώρα και ως κοινωνία στα πόδια μας, να κλείσει αυτός ο κύκλος της Επιτροπίας και των Μνημονίων και να ξαναβγούμε χαράζοντας καινούργιους δρόμους ανάπτυξης προς τα συμφέρον της πλειοψηφίας, με νέους ρόλους αναδιανομής, με ισονομία, με ισοπολιτεία, με κοινωνική δικαιοσύνη, ανοίγοντας το δρόμο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Διότι, όσο και αν κάποια μέτρα δεν είναι, και το παραδεχόμαστε ανοιχτά, δεν είναι αυτά που θέλουμε, εμείς τα τηρήσαμε. Τα τηρήσαμε και γι' αυτό σήμερα μιλάμε με άλλους όρους. Δεν μιλάμε με τους ίδιους όρους που μιλάγαμε εκείνα τα δραματικά βράδια του Ιουλίου του 2015. Δηλαδή, όταν μετά από 1,5 χρόνο και της επαναβεβαίωση από το λαό ότι εμάς εμπιστεύεται, γιατί εμείς κάναμε και κάτι που δεν έχει κάνει καμιά κυβέρνηση στο παρελθόν, κάναμε μια συμφωνία και βάλαμε το λαό να ξανακρίνει. Ποιον εμπιστεύεσαι να συνεχίσει να έχει το τιμόνι της χώρας? Και ξαναποφάσισε ο λαός. Την ξανακούμπησε την ελπίδα του απάνω μας. Και ξεκινήσαμε από εκείνο το Σεπτέμβρη να υλοποιούμε κάποια πράγματα. Και έτσι και αλλιώς. Και μετά από αυτόν τον 1,5 χρόνο, έχουμε να πούμε, δεν έχουμε να πούμε μόνο ότι ψήσαμε μέτρα. Έχουμε να πούμε ότι κάναμε και κάποια πράγματα συγκεκριμένα, υλικά, ορατά και μετρήσιμα, που στηρίξαμε τον κόσμο. Και όσο και αν προσπαθεί να δημιουργηθεί πάλι εν ώψη της δεύτερης αξιολόγησης, που θα πω και το κλείσιμο της, γιατί θα κλείσει και θα κεντάλα μεσημέρι, που θα πω μερικά πράγματα μετά. Όσο και αν προσπαθεί ένα σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα με τη βοήθεια του ΜΜΕ να δημιουργήσει ένα μαύρο και θολό τροπίο καταστροφής, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι, έχουν γίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το Γενάρη του 2015, τώρα που έχουμε Φλεβάρι του 2017,
Η ανεργία είναι 4 μονάδες κάτω. Αυτό είναι πραγματικό. Δεν είναι θεωρητική κατασκευή. Δεύτερο, σε σχέση με το μπορέσαμε, παρά αυτά που συμφωνήσαμε τότε, επειδή ακριβώς είχαμε μια υπεραπόδοση των στόχων για το πλεόνασμα, που ήταν πιο μικρό από αυτό που είχαν, πολύ πιο μικρό από αυτά που είχαν συμφωνήσει προηγούμενοι, μπορέσαμε και δώσαμε 630 εκατομμύρια ευρώ βοήθημα στα 13η σύνταξη σε 1,5 και παραπάνω εκατομμύριο συνταξιούχους αυτής της χώρας. Μπορέσαμε και το κάναμε αυτό. Δεν είναι θεωρητικό, το κάναμε. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, είσαι ό,τι κάνεις, δεν είσαι ό,τι λες. Γιατί μπορεί να τάζεις λαγούς με πετραχίλια, αλλά αν οι πράξεις σου δεν αντανακλούν αυτό που λες ότι κάνεις, τότε δεν είσαι τίποτα. Το ότι αυξήσαμε μετά από 7 χρόνια τις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία, που είναι η κύρια ομιλία, θα πω πολλά πράγματα μετά, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Μετά από μια χρόνια διαδοχικών περικοπών, ξαναγυρίσαμε και φτάσαμε στο 2,85% του ΑΕΠ. Το ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια άνοιξαν τα σχολιά με βιβλία και στη συντηρητική πλειοψηφία καθηγητές στη θέση τους, ήταν και αυτό μια πραγματικότητα. Το ότι μπορέσαμε να δημιουργήσουμε 800 δομές επανδρομένες, στελεχωμένες, με τμήματα ειδικής αγωγής, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι θεωρητική κατασκευή. Το ότι μπορέσαμε, παρά τον πόλεμο που υπήρχε και παρά τα πρόστιμα που είχαν μπει, φέτος το 2016 να δώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 2,7 δις αγροτικές επιδοτήσεις και 1 δις από παλιότερα χρέη για προγράμματα βιολογικής γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας, αποζημιώσεων κτλ. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αν το θέλετε, αυτός είναι και ο λόγος που οι φετινές αγροτικές κινητοποιήσεις δεν έχουν την ένταση και τη δύναμη που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί βλέπει ο κόσμος ότι κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια και πραγματικά προσπαθούμε να στηρίξουμε κάποια πράγματα. Θεσπίσαμε στο δημόσιο τομέα, θεσπίσαμε την κινητικότητα με ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο έχουμε την περηφάνεια να λέμε ότι κάποια μέτρα τα ψηφίσαμε και πρώτοι εμείς στο νομοσχέδιο του Παράλληλου Προγράμματος για την Υγεία, το οποίο βγάζει από τη μέση την πελατειακή εξυπηρέτηση, τον βουλευτή, τον κομματάρχη, τον τοπάρχη, για να μπορέσει ένας δημόσιος υπάλληλος να μετακινηθεί από μια υπηρεσία σε μια άλλη, είτε του ίδιου κλάδου είτε διαφορετικού. Ενός τεράστιου μηχανισμού εξουσίας, πελατειακού κράτους και ψηφοθυρίας, που αυτά έχουν γίνει. Δεν θα επαναλάβω τα χιλιοϊπωμένα με το ότι δίνουμε 38.000 σε 38.700 μαθητές σχολικά γεύματα, είναι πραγματικότητα. Και φέτος θα δοθούν σε παραπάνω. Το ότι αυξήθηκαν 12 με 13.000 οι θέσεις σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είναι και αυτό πραγματικότητα. Και έγινε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία τη στηρίξαμε για τις δομές της, και φέτος το 2016 πραγματικά υλοποιήσαμε σε επίπεδο χρηματοδοτικών ροών όλα όσα είχαμε υποσχεθεί μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας. Το ότι μπορέσαμε να πω και μερικά έτσι άλλα πράγματα, τα οποία δεν ακούγονταν, που αν τα κάναν οι άλλοι, ας πούμε, θα παίζαμε καμπάνες. Έτσι. Δηλαδή το ότι πόσοι Έλληνες έχουν μάθει, ας πούμε, πέρα από τους νησιώτες, ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες υπήρξε μείωση των άβλων. Γιατί καταργήθηκε ο επίναυλος, γιατί λειτουργήσαν αλλιώς τα δρομολόγια, που οδήγησε σε μια μείωση ποσοστιαία και βέβαια σε ευρώ τη τιμή του εισιτηρίου. Πόσοι ξέρουν, ας πούμε, ότι οι φοιτητές ή οι σπουδαστές που τα προηγούμενα χρόνια είχαν μειωμένο εισιτήριο μόνο την περίοδο που λειτουργούσαν τα πανεπιστήμια, τώρα αυτό επεκτάθηκε σε όλα τα σχολικά, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πόσοι ξέρουν ότι έχουν αυξηθεί τα σημεία πρόσβασης και τα νέα λιμάνια που μπήκανε στα δρομολόγια και ότι καλύφθηκαν μια σειρά από άγονες γραμμές που τα προηγούμενα χρόνια δεν πιάνανε λιμάνια αυτά τα καράβια. Λέω κάποια περιφερειακά παραδείγματα για να πω ότι σε όλη την κυβέρνηση, με διαφορετικούς ρυθμούς, με διαφορετικές ταχύτητες, με διαφορετική αποφασιστικότητα, κινούμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Γιατί υπήρξαν και 100 δόσεις που δώσαν ανακούφιση σε πάρα πολλά μικρομεσαία νοικοκυριά και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπήρξαν 36 δόσεις για τη ρύθμιση των χρέων της ΔΕΗ στους αγρότες χωρίς προκαταβολή. Υπάρχουν το ότι επανεκκινήσαμε και ολοκληρώνονται, προσέξτε, ολοκληρώνονται
4 μεγάλα έργα αυτοκινητοδρόμων μέχρι το Πάσχα, με 700 εκατομμύρια λιγότερα να δίνει το ελληνικό κράτος από αυτά που είχε συμφωνήσει ο Σαμαράς και οι προηγούμενοι και που δεν ξεκινάγανε. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Γίνονται αυτά τα έργα. Το ότι εντάχθηκαν πάρα πολλά έργα και συνεργασία με την αυτοδιοίκηση στο ΕΣΠΑ και το οποίο εμφάνισε τεράστιους βαθμούς απορρόφησης και το τελευταίο τετράμινο του 2015, αλλά και όλη τη φετινή χρονιά και με τα νέα προγράμματα που έχουν βγει στη φόρα, που έχουν σαφή κατεύθυνση τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όλα τα προγράμματα που έχουν βγει φέτος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αυτό είναι μια πραγματικότητα και δείχνουν πάλι μια πολιτική κατεύθυνση. Διότι τα προηγούμενα χρόνια το ΕΣΠΑ το γλεντάγανε 10-15 μεγάλοι όμιλοι και μερικές χιλιάδες κολλητοί σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Αυτό δεν γίνεται τώρα και αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Με βάση όλα αυτά, και μπορώ να απαντήσω μετά και σε διάφορες ερωτήσεις για πιο συγκεκριμένα πράγματα, με βάση όλα αυτά, τον Φλεβάρι του 2017 είμαστε αλλιώς. Και είμαστε πιο δυνατοί. Είμαστε τραυματισμένοι μεν, αλλά έχουμε αρχίσει και πουλώνουμε πληγές και είμαστε πιο δυνατοί, πιο σίγουροι και αν το θέλετε και πιο τολμηροί. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, θα τα πω έτσι όπως τουλάχιστον εγώ τα καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας απολύτως λόγος για να μην κλείσει με βάση τη συμφωνία η δεύτερη αξιολόγηση. Ο ESM έχει ήδη ψηφίσει αύξηση του προϋπολογισμού του κατά 17% για το 2017, ακριβώς για να καλύψει τις ανάγκες της ελάφρυνσης που παίρνει η Ελλάδα για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους. Έχουμε πιάσει τους στόχους που είχαμε συμφωνήσει. Δεν πρόκειται να δεχτούμε και δεν θα δεχτούμε προληπτική νομοθέτηση μέτρων εσχρών και επαχθών για μετά το 19, εάν δεν πιαστούν οι στόχοι. Ο λόγος που γίνεται αυτό και ο λόγος που επιμένει το Σόιμπλε κυρίως, που εκφράζει ένα πολύ σκληρό πυρήνα της νεοφιλελεύθερης ελίτης στην Ευρώπη και ένα επιθετικότατο τμήμα του γερμανικού κεφαλαίου, το οποίο έχει οικονομήσει πάρα πολλά την τελευταία δεκαετία και σου λέει γιατί να τα αλλάξω. Ο μοναδικός λόγος που υπάρχει για να καθυστερεί και να μπαίνουν αυτά τα μέτρα, όπως και από το Δουνουτού, η αντίδρασή του σε σχέση και αυτά που θέλει με τις απολύσεις κτλ. Και με τις μη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα ξαναγυρίσει. Ο λόγος είναι και που μας επιβάλλουν ότι για να κλείσει η συμφωνία νομοθετήστε μέτρα για μετά το 19, συγκεκριμένα μέτρα, εμείς δεχτήκαμε, όπου και αυτό είναι η τελευταία γραμμή υποχώρησης, όπως υπάρχει αυτό σε όλες τις άλλες χώρες, ότι ναι, όταν δεν πιάνονται δημοσιονομικοί στόχοι, υπάρχει ο κόφτης γενικός, στον οποίο θα πρέπει να κάνεις προσαρμογές. Αυτό το δεχόμαστε. Η επιμονή τους για τη συγκεκριμένη προληπτική νομοθέτηση των μέτρων έχει ένα και μοναδικό στόχο. Έχει την πολιτική ταπείνωση της κυβέρνησης, για να καταφέρουν να μας ρίξουν, επειδή πλέον το μαχαίρι μπαίνει πολύ βαθιά σε σχέση με την αντιμετώπιση της διαφθοράς και ακουμπάει σε πράγματα τα οποία, όσο και τα καθυστερούν μέσω κάποιων δικαστικών αργοπορήσεων, φτάνει το μαχαίρι και στις Siemens και στην Novartis. Αυτή τη χάρη λοιπόν δεν θα τους την κάνουν. Αν επιθυμούν να επιστρέψουν οι πρόθυμοι, οι οποίοι από τη μια μεριά μας λένε φέρατε την καταστροφή και από την άλλη γιατί αργείτε να υπογράψετε. Έχουν πάθει παράκρουση εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Πραγματικά παράκρουση. Πατάνε σε δύο βάρκες προσπαθώντας να πείσουν το λαό ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα τελευταία δύο χρόνια έγινε η καταστροφή του Δράμαλη και από την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς δεν προσκυνάμε και δεν υπογράφουμε αυτά που ζητάνε προληπτικά, σου λέει φευγάτε να έρθουμε εμείς να τα υπογράψουμε. Δεν τους την κάνουμε τη χάρη αυτή. Οι εκλογές θα γίνουν τότε που πρέπει να γίνουν. Αυτή τη στιγμή ο λαός, όσο και αν είναι πικραμένος, όσο και αν είναι απογοητευμένος, σε εμάς έχει την ελπίδα του. Ψεύτικες είναι οι δημοσκοπήσεις, η συντηρητική πλειοψηφία τους, αυτό το δημοσκοπήσω. Ο κόσμος κατάει μια στάση αναμονής και πραγματικά είναι στο χέρι και το δικό μας, κυρίως το δικό μας, να αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, προκειμένου και η αξιολόγηση να κλείσει.
και να μπούμε στη διαδικασία της προσωπικής κατάρρευσης, δηλαδή στο νέο χρήμα που τυπώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα μπορέσει να ανοίξει τη στρόφιγγα της χρηματορροής στην ελληνική κοινωνία για να πάρει μπροστά. Γιατί, κοιτάξτε, ούτε αυτά λέω. Ας πούμε, πόσοι ξέρουν και πόσα κανάλια έχουν πει ότι πέρυσι υπήρξε εισρωή 2,5 δις νέων επενδύσεων στη χώρα. Υπήρξε. Δεν το λένε. Υπήρξε όμως. Πόσοι λένε και επαναλαμβάνουν ότι είχαμε 27 εκατομμύρια τουρίστες τη χρονιά που πέρασε. Γιατί από πού νομίζετε βγήκε η υπεραπόδοση των εισόδων? Από πού νομίζετε ότι βγήκε? Ότι είχαμε αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ότι παρά το ότι λέγανε θα κλείσουμε με μια μικρή ύφεση, κλείνουμε με μια μικρή ανάπτυξη. Και τα μηνύματα είναι πολύ έντονα για την επόμενη χρονιά, από αυτά που έρχονται. Όποιος έχει στοιχειώδη επαφή με τον τουριστικό τομέα, βλέπει ότι τα μηνύματα είναι ότι του χρόνου ξεπερνάμε τα 30 εκατομμύρια. Και ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και στην αγροτική οικονομία και στον τουρισμό και στη μεταποίηση. Και υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε ότι έρχεται. Και το ξέρουμε, γι' αυτό παίζουν και ρέστα, πραγματικά παίζουν ρέστα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μόλι με αυτή τη μαυρίλα που προσπαθούν να διασπείρουν, ότι ως πάνω τελειώσαμε, χάνουμε αυτό, πρέπει να φύγουν αυτοί ο Μητσοτάκης, να τα υπογράψει όλα κτλ. Ναι, υπογράψει την καταστροφή, την ολοκλήρωση της καταστροφής, εκεί που το σταματήσαμε το 2014. Γιατί είπε κάτι πολύ σωστό ο Δημήτρης προηγουμένως, πρέπει κανείς να σκεφτεί τι θα είχαμε σήμερα, εάν συνέχιζε αυτή η πορεία της καταστροφής στο προηγούμενο διάστημα. Και πόσο χρόνο θα είχε πεταχτεί εκτός οικονομικού κύκλου και εκτός περισσότερο παραγωγικής δραστηριότητας και όχι με τα στοιχεία που είπα προηγουμένως. Επίσης, ξέραμε λοιπόν πολύ καλά και μετά από αυτή τη συμφωνία, και γι' αυτό το δουλέψαμε έτσι και στο Υπουργείο Υγείας, ότι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά αντισταθμίσματα απέναντι σε αυτή τη συμφωνία και στα όποια σκληρά μέτρα είχε, θα ήταν το να μπορέσουμε πραγματικά να προσφέρουμε με διαφορετικό τρόπο από τα προηγούμενα χρόνια, ένα άλλο σύστημα στον χώρο της υγείας, της δημόσιας υγείας, σε όλες τις μορφές, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια, την επίγουσα μεταφορά και την προαγωγή υγείας και βέβαια και στον χώρο της παιδείας. Γιατί ξέρουμε ότι είναι η πιο έμπρακτη αναδιανομή υπέρ των πιο των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων στη χώρα μας είναι το να φτιάξεις και να αναβαθμίσεις και να λειτουργεί ένα σύστημα δημόσιας υγείας, δημόσιας και δωρεάν υγείας. Τι παραλάβαμε λοιπόν με τον Ανδρέα τον Οκτώβριο του 2015? Παραλάβαμε το αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Παραλάβαμε το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας, 15 ετίας, από το 1996 μέχρι το 2010, όπου έγινε το γλέντι της αρκούδας. Το λέω χοντρά. Για περίπου 13 με 14 χρόνια στο χώρο της υγείας, για εκείνα τα χρόνια μιλώ, δινότανε δημόσιο χρήμα, δηλαδή είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο έφτανε στα 15 με 18 δις ευρώ. Από αυτό το, μιλάω για το δημόσιο χρήμα, δεν μιλάω για την ιδιωτική συμμετοχή ούτε την ιδιωτική δαπάνη. Από αυτό το χρήμα τα 4 με 6 έως 6,5 δις ήταν μαύρο χρήμα, κυρίως υπερτιμολογήσεων, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, υλικών και αναλωσίμων στο χώρο της υγείας. Με μετριοπαθείς υπολογισμούς, από τα 320 δις που έφτασε το δημόσιο χρέος της χώρας, 340, τα 84 μισό είναι από αυτή την ιστορία, από το χώρο της υγείας. Παραλάβαμε λοιπόν το γέννημα αυτού του πράγματος, σε συνδυασμό με 5 χρόνια μνημονιακής καταστροφής, όπου, προσέξτε τι κάνανε, δεν άλλαξαν τους μηχανισμούς, έκαναν μια οριζόντια περικοπή. Πέταξαν έξω κοινωνικά στρώματα που έχασαν και την ασφαλιστική τους ικανότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Διέλυσαν την πρωτοβάθμια, διώχοντας ένα βράδυ 2.500 γιατρούς από τα ιατρεία του πρώην ΙΚΑ, μετά ΕΟΠΗ, νυν παιδί, σπρώχοντας όλο τον κόσμο στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας, ειδικά στα αστικά κέντρα, στο χώρο του, στην ιδιωτική υγεία, έκαναν ένα οριζόντιο κούρεμα δαπανών στα νοσοκομεία, χωρίς όμως να πειράξουν ούτε την άκρη της τρίχας από το μηχανισμό τον οποίον γεννούσε αυτή την υπερτιμολόγηση και το μαύρο χρήμα. Απλά
εκεί που γλεντάγανε 100, δεν ήταν 100, ήταν αρκετές χιλιάδες, εκεί που γλεντάγανε 100, γλεντούσαν λιγότεροι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το πράγμα, κυριολεκτικά το έχω ξαναπεί και έτσι είναι. Έτσι ήταν. Όταν κάτσαμε σε εκείνες τις καρέκλες με τον Ανδρέα, υπήρχε μια κατάσταση που διελειόταν το σύμπαν. Φεύγανε κομμάτια από το συναρμολογούμενο. Αυτή τη στιγμή, 1,5 χρόνο μετά, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γίνεται, και θα το πω με στοιχεία, είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, έχουμε δρόμο για να φτάσουμε. Συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα από αυτό. Και ξέραμε πολύ καλά ότι το σύστημα για να ισορροπήσει, γιατί εμείς για ένα χρόνο και, γι' αυτό τώρα λέμε ότι περνάμε σε άλλη φάση, για ένα χρόνο και δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να ισορροπήσει το σύστημα. Να μην καταρρεύσει, να αποκτήσει λειτουργική ευστάθεια, να αναβαθμίσει τις λειτουργίες που παρέχονται. Και είμαστε περήφανοι που ναι, το έχουμε καταφέρει. Και το λέω με τα πλήρου λόγου γνώσεως αυτό το πράγμα. Και ξέραμε ότι το σύστημα για να ισορροπήσει ήθελε βασικά τρία πράγματα. Ήθελε να διοικηθεί, ήθελε να του δώσει λεφτά και ήθελε να του βάλεις και προσωπικό. Και ήθελε να αρχίζεις, τέταρτο, και έχουν γίνει κάποια πράγματα και τώρα είναι η σειρά τους, να αρχίζεις να δράς στους πιο εσωτερικούς του μηχανισμούς και να αρχίζεις να αναβαθμίσεις συγκεκριμένες λειτουργίες. Αλλάξαμε τις διοικήσεις. Μας κατηγορήσαμε. Είμαστε ποτέ πριν στην ιστορία του ελληνικού κράτους μετά τη μεταπολίτευση δεν υπήρξε τέτοια επίθεση σε αυτούς τους, στο θέμα των αλλαγών των διοικήσεων. Εγώ θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, έβγαινε το Πασό, παρετιόταν όλοι που είχε ορίσει η Νέα Δημοκρατία, μπαίνανε το Πασό. Έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, παρετιόταν όλοι, διόρισε αυτού που έπρεπε η Νέα Δημοκρατία. Είχατε ακούσει καμιά φασαρία να γίνεται τότε? Τα είχαν μοιρασμένα. Διότι απλά υπήρχε αλλαγή φρουράς. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, και το λέω έτσι, ξεκινάω και έτσι, γιατί. Λοιπόν, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά ελέγχανε. Μια ροή χρήματος πάνω από 2 δις. Πάνω από 2 δις. Και δεύτερον, ελέγχανε ένα πελατειακό μηχανισμό εξυπηρέτησης πάνω από 500.000 ψηφοφόρους. Γι' αυτό πάθανε τέτοιο πανικό με αυτή την ιστορία. Διότι εάν δεν παρέμβεις συγκεκριμένα και με άλλους όρους στους μηχανισμούς τους διοικητικούς του κράτους, δεν πάει να λες ό,τι θες. Εμείς το βλέπουμε. Το είδαμε. Από το Μάιο-Ιούνιο που άρχισαν να μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στα νοσοκομεία και στις διοικήσεις των ΗΠΑ κτλ. Βλέπουμε μια σαφή αλλαγή των όρων λειτουργίας του συστήματος, τη μείωση της σπατάλης, την αναδιανομή εκεί που πρέπει και γι' αυτό μπορέσαμε και πιάσαμε τους αυξημένους στόχους που βάλαμε για το 2016. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι το σύστημα ήθελε χρήμα. Γι' αυτό και με πολιτική επιλογή και παρά τα μνημονιακά πλαίσια αυξήσαμε κατά 300 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με αυτά που είχαν υπολογίσει το Γενάρη του 2015 οι προηγούμενοι, τη χρηματοδότηση, μιλάω για πραγματικό χρήμα τώρα, δεν μιλάω γενικώς για πίστοση, τη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Και αυτό επαναλαμβάνεται και το 2017. Επίσης, μπορέσαμε μέσα από μια πολύ καλύτερη διαχείριση κάποιων πραγμάτων να αυξηθεί το ποσό το οποίο έδωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΟΠΗ. Και όχι μόνο μέσω της αύξησης των εισφορών του καλοκαιριού, αλλά γιατί κάναμε και τη συνειδητή επιλογή ότι ο ΕΟΠΗ θα στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ενώ, και αυτό δεν έχει ακουστεί όσο πρέπει, και ενώ ο ΕΟΠΗ το 2015 πήρε από τα ασφαλιστικά ταμεία 3.480.000.000 ευρώ, φέτος η χρονιά έκλεισε με 4.126.000 ευρώ. Και ενώ ο ΕΟΠΗ είχε δώσει το 2015 στις δημόσιες δομές γύρω στα 85 εκατομμύρια ευρώ, φέτος έδωσε στις δημόσιες δομές παραπάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα 530 από αυτά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Γι' αυτό σε συνδυασμό και με την δόση περίπου ενός δις των ληξιπροθέσμων, την οποία πήραμε μετά την πρώτη αξιολόγηση και το οποίο αυτό το χρήμα έπεσε στην αγορά και τόνωσε στην οικονομία. Και αυτός είναι και ένας λόγος που βγαίνουν τα έσοδα.
Γιατί σε κάθε εμφανή κύκλο πραγματικής χρηματοδότησης που ρίχνει στην πραγματική οικονομία, τότε το κράτος εισπράττει. Εισπράττει ΦΠΑ, εισπράττει φόρους κτλ. Και έτσι βγαίνουν τα έσοδα. Έχετε δει λοιπόν στα μεγάλα ΜΜΕ που μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια των Ελλήνων να αναφέρουν το εξής γεγονός. Ότι 31 Δωδεκάτου του 2015, το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας δηλαδή, έκλεισαν με 935 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Με τόσο έκλεισε. Το τέλος του 2015. Τον Δεκέμβριο του 2016, τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και τα κέντρα υγείας έκλεισαν με 35 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα. Αυτό είναι άθλος. Δεν έχει γίνει ποτέ. Αναδιανομή 700 εκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία για πραγματική χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας δεν έχει γίνει ποτέ στη μεταπολίτευση. Έγινε φέτος την πρώτη χρονιά αυτή. Τη χρονιά που ήταν χρονιά επιτροπίας, έγινε φέτος με την πρώτη φορά αριστερά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό μπορούμε και μιλάμε με άλλους όρους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τα χρόνια που σε ένα βράδυ διώχναν 2.500 από εσάς, που κλείνανε κέντρα υγείας γιατί συνταξιοδοτούντανε και δεν έμπαινε κανένας, που η τελευταία προκήρυξη έγινε το 2009, που συνταξιοδοτηθήκανε μερικές χιλιάδες κόσμος αφριστικά μαζί με εσάς, τους γιατρούς πρωτοβάθμιας, οι απώλειες του συστήματος, του δημόσιου συστήματος υγείας, πρωτοβάθμιου, δευτεροβάθμιου, τριτοβάθμιου, τα μνημονιακά χρόνια από συνταξιοδοτήσεις ή απολύσεις, είναι περίπου 7.500 προς 8, τα 800 ήταν. Λοιπόν, και δεν έμπαινε κανένας μέσα. Η τελευταία μόνιμη προκήρυξη έγινε το 2009. Είχατε δει, και δεν τους πήρα όλους, είχατε δει να βγαίνουν κάθε μέρα τα ΜΜΕ, λείπει αυτός εδώ, λείπει αυτός εκεί, λείπει εκεί. Τα χρόνια που έφευγε ο κόσμος, υπήρχε τέτοιος οριμαγδός δημοσιευμάτων ή ακόμα και συνδικαλιστικής κινητοποίησης από την Ομοσπονδία, την ΠΟΕΔΗΝ κτλ. Έστω και με δελτία τύπου που να βγαίνει και να αγωνίζεται για αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα νούμερα. Υπάρχουν άλλα νούμερα. Και επίσης και αυτά είναι πραγματικότητα. Και δεν τα αφισβητεί κανένας. Και εγώ δεν λέω ότι τελειώσαμε, το λύσαμε. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Αλλά κοιτάξτε να είναι εδώ. Από τον Οκτώβρη του 2015 μέχρι σήμερα που μιλάμε, 4.100 άτομα έχουν αναλάβει υπηρεσία. Αναλάβει υπηρεσία. Όχι γενικός και ορίστος. Είναι στις θέσεις εργασίας. Σε όλο το σύστημα υγείας της χώρας. Που είναι διάφορες κατηγορίες. Είναι επικουρικοί γιατροί. Είναι μόνιμοι γιατροί. Είναι μόνιμο προσωπικό. Είναι προσωπικό μέσω του ΚΕΡΠΝΟ. Είναι εκαβίτες. Είναι προσωπικό από κάποια προγράμματα. Είναι άνθρωποι που έχουν μπει στο σύστημα. Χίλια συγγνώμη ρε παιδιά, που καταφέραμε σε ένα χρόνο και κάτι μήνες να βάλουμε μέσα στο σύστημα τους μισούς τουλάχιστον και παραπάνω από αυτούς που είχαν αποχωρήσει τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια. Προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε δρόμο. Εκτός από αυτούς τους 4.100, με ολοκληρωμένες προκηρύξεις που είναι στη διαδρομή να αναλάβουν και αναλαμβάνουν κάθε μέρα. Σήμερα ορκίστηκαν στο Υπουργείο Κάμπος και σε νοσοκομεία της χώρας. Είναι 2.600 άτομα με ολοκληρωμένες προκήρυξεις. Επίσης, από χτες άρχισαν να αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τα οριστικά αποτελέσματα οι 3.170 με το πρόγραμμα που προσλήφθηκε με 12μηνη σύμβαση μέσω του ΑΕΠ. Προκηρύξαμε 4.000 θέσεις, οι 830 βγήκαν άγονες, θα επαναπροκηρυχτούν με μειωμένη ανεργία, γιατί είχαμε βάλει το όριο το 12μηνο ανεργία για να κάνεις τα χαρτιά. Καλύφθηκαν οι 3.170 και άρχισαν από χτες, προστίονται στους προηγούμενους, να διορίζονται σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε παιδί, σε ΚΑΒ, σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, από τον ΙΦΕΤ, τον ΕΟΠΗ, όλους τους φορείς τους οποίους προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτό το προσωπικό. Επίσης, είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή μια προκήρυξη, δεν συμπεριλαμβάνει σε αυτούς, που είναι 1.666 μόνιμο προσωπικό νοσοκομείο, που παρουσίασε πρόβλημα ο σερβερ του ΑΣΕΠ για την ίδια κλάματα,
συν 100 εκαβίτες ακόμα, συν άλλοι 200 άτομα μέσω κελπνού για τις μονάδες. Και υπάρχει και θα αρχίσει να βγαίνει τμηματικά ανά ομάδες. Έχουμε την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και την κάλυψη από το Γενικό Λογιστήριο για 2.000 μόνιμους γιατρούς σε όλη τη χώρα φέτος, πέρα από τους 760 που είναι στις προηγούμενες προκηρύξεις. Αυτά γίνανε. Φαντάζεστε να τα είχαν κάνει προηγούμενα. Καμπάνε στο Σύνταγμα θα βάλανε. Και εδώ κάθε μέρα παίρνουν ένα συγκεκριμένο κομματάκι, κάνουν την τρίχα τριχιά, π.χ. Θα πω, ενώ συμβαίνουν αυτά, τι γράφουν για ΜΜΕ, ενώ συμβαίνουν αυτά που λέω. Και είναι και κάτι άλλο, να πω πρώτα αυτό και μετά από το συγκεκριμένο παράδειγμα. Επίσης είναι σε εξέλιξη, μετά από μια μεγάλη αναπροσαρμογή που κάναμε στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσω των περιφερειών, που αλλάξαμε τις προτεραιότητες, αφήσαμε 40 εκατομμύρια ευρώ στην ψυχική υγεία και πήραμε 140 εκατομμύρια ευρώ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Που αυτό σημαίνει 3.200 άτομα προσωπικό σε 65 πόλεις, 270 δομές τοπικές μονάδες υγείας, με από 8 ως 12 άτομα προσωπικό, που θα είναι η εφαρμογή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία έχει ανακοινωθεί 19 φορές, αλλά δεν έχει γίνει. Εμείς θα ανακοινώνουμε και την κάνουμε. Και την κάνουμε από φέτος. Γιατί για πρώτη φορά θα καλυφθεί αστικά κέντρα, όχι τα αγροτικές περιοχές που είχαν τα κέντρα υγείας όπως τα είχαν, αλλά τα αστικά κέντρα με μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με αυτόν τον τρόπο. Και με την ενίσχυση που κάνουμε και σε όλες τις μονάδες των παιδί. Λοιπόν, και το οποίο είναι σε φάση υλοποίησης, θα αρχίσουν να βγαίνουν αυτά σε συνεργασία με τις περιφέρειες από το Μάιο και μετά. Έχουμε τις τελικές εννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς το λένε. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, αυτό το οποίο βγαίνει ο άλλος και λέει βρήκαμε κατσαρίδα. Βγαίνει ο άλλος και λέει λείπει ένα σεντόνι. Λείπει σεντόνι στο ασκληπείο, το κάνουν πρώτο θέμα τρεις μέρες. Και τι διαπιστώνουμε. Πάμε στα υπόγεια του ασκληπείου και βλέπουμε τρία κοντέινερ σεντόνια. Τρία κοντέινερ σεντόνια. Τα οποία τα είχαν αγοράσει, τα είχαν ντανιάσει εκεί πέρα. Μας λένε για ασθενοφόρα. Για να πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο. Έχουμε ένα διαγωνισμό ξεκινήσαν το 2007. Και επειδή δεν τα βρίσκανε στη μίζα, έφτασε μέχρι πέρσι. Έγινε 2-3 φορές αυτός ο διαγωνισμός, γιατί δεν τα βρίσκανε στη μίζα. Είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Το γιατί δεν υλοποιούνται. Μπορέσαμε και σώσαμε το μισό από αυτόν, τα 90, δηλαδή ήταν 180, και αυτή τη στιγμή τα 90 ασθενοφόρα είναι στις θέσεις του. Έχουν αντικαταστήσει εξοπλισμό σε 7-8 υγειονομικές περιφέρειες τις οποίες αφορούσε. Και έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία για άλλα 140 ασθενοφόρα, τα οποία προκυρήσουμε σε συνεργασία με τις περιφέρειες και όχι μόνο για την επόμενη περίοδο. Έχουμε ολοκληρώσει τις τεχνικές προδιαγραφές, έχει δοθεί η έγκριση σκοπιμότητας και τώρα θα αρχίσει η πόλη που θα βγάλει, θα είναι η περιφέρεια Αττικής με 45 ασθενοφόρα. Με βάση τις νέες προδιαγραφές που παίρνουν. Και τι βρήκανε τώρα, γράψανε προχθές, βάζουν τη φωτογραφία ενός ασθενοφόρου που είχε δώσει κάποια εθελοντική οργάνωση στο κέντρο υγείας στη Τζιά, το οποίο είναι ένα σαπημένο σαπάκι σκουριασμένο, το έχει φάει αρμύρα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Έτσι, δεν λειτουργήσε ποτέ. Το βάζουμε φωτογραφία αυτό, κολλάνε χαλασμένο το ασθενοφόρο της Κάσου, το οποίο δεν έχει ενημερωθεί η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας ότι υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια ενημερώθηκε και τώρα σε 2 μέρες. Αλλά πώς δημιουργούν το θέμα. Ενώ συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτοί βγάζουν με μοντάζ μια φωτογραφία για το κέντρο υγείας, για το περιφερειακό ιατρείο της Κάσου. Λοιπόν, άλλα πράγματα τα οποία γίνανε και για τα οποία με αυτά τα πράγματα το σύστημα ναι έχει ισορροπήσει. Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματά του και υπάρχουν και προβλήματα και στο διοικητικό μηχανισμό και υπάρχει και πόλεμος. Όμως, προχωρήσαμε σε κάποια άλλα πράγματα. Με τον ΟΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ έχει έρθει σε ένα σημείο το οποίο πάλι δεν έχει υπάρξει ποτέ. Πώς έβαζε χρέος τα ασφαλιστικά ταμεία τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά το ΙΚΑ, πώς έβαζε χρέος, και θα το εξηγήσω αυτό και μαζί και με τα νοσοκομεία για να καταλάβετε γιατί φέτος βγήκαμε σε 35 εκατομμύρια πλεόνασμα. Ο ΕΟΠΗ έβαζε χρέος γιατί, εκτός καταρχήν, όταν λέω ΕΟΠΗ, να καταλαβαίνετε και τα ασφαλιστικά ταμεία του παρελθόντος. Όταν τους κατέθεταν κάποιοι πάροχοι, ιδιώτες πάροχοι, είτε γιατροί, είτε κλινικές, είτε διαγνωστικά εργαστήρια και οτιδήποτε, που είχαν σύμβαση με τα ταμεία και πηγαίνανε, όταν τους καταθέταν 100.000 ευρώ, ας πούμε, ή 50.000 ευρώ δαπάνη, δεν έκαναν ποτέ έλεγχο. Ποτέ. Απλά λέγανε, πόσα μου κατέθεσε, 50.000, μπράβο, πάρε 30 ή 35 και τα άλλα θα τα βρούμε.
τη σμουρλή με την υπερτιμολόγηση βέβαια σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια αυτό συσσωρευόταν ως χρέος. Και είναι ένα χρέος, φέτος για να καταλάβετε το ΕΟΠ, από τη δόση των ληξιπροθέσμων που πήρε, πλήρωσε χρέη του 9, του 10, του 8, του 11. Που είναι αυτό το χρέος. Που δεν κάνανε ποτέ κανέναν έλεγχο, ποτέ. Δίναν μια προκαταβολή, μεγάλη προκαταβολή, και το υπόλοιπο άστο να κάθε να το βρούμε. Δεν γινόταν ποτέ καθάριση. Τώρα, μέσα σε 2 μήνες, έφτιαξε ο ΕΟΠΗ ένα σύστημα, αξιοποιώντας προσωπικό δικό του και 2 συμβούλους του νέου Προέδρου, οι οποίοι μπόρεσαν με 30.000 ευρώ να στήσουν ένα σύστημα που αν το δίναμε έργο έξω, δεν μας το κάνανε με λιγότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί έτσι παίζουν αυτά, το οποίο ο οποιοσδήποτε πάροχος σήμερα στη χώρα καταθέτει, γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στο 10% αυτό που καταθέτει, ηλεκτρονικός, διοικητικός και ιατρικός, πιάνονται πάρα πολύ και στατιστικά, αν ελέγξεις το 10%, έχεις ελέγξει πρακτικά, έχεις πιάσει το 90% της πιθανής απάτης που μπορεί να υπάρχει. Εάν τον βρουν εντάξει, του πληρώνουν το 100% αυτό που υποβάλλει, εάν δεν τον βρουν εντάξει, το ποσοστό που δεν το βρίσκουν ανάγεται στο σύνολο της υποβολής και το κόβουν. Αυτό γίνεται από φέτος. Είναι ένα τεράστιο προχώρημα του οργανισμού και βέβαια έχει φτάσει όλους τους παρόχους να τους πληρώνει στους 3 μήνες. Και δίνει και πάρα πολλά, συνεχίζει και τώρα, σε συνεργασία και με το ΙΚΑ και μετά τα ταμεία, να εξοφλεί παροχές προηγούμενων ετών, τις οποίες ελέγχει και με βάση νομοθετική ρύθμιση που κάναμε πρόσφατα γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης αρχίζει και βάζει νέους κανόνες στη συνταγογράφηση. Προσθέσαμε εξετάσεις. Την ψηφιακή μαστογραφία, την αξιολογική στεφανιογραφία, μια διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία πολλές εξετάσεις ακόμα, γι' αυτό και αυξήσαμε και τη δαπάνη που θα δώσει γι' αυτό. Και βέβαια φέτος, αν έχετε καταλάβει, αν το είδατε, ούτε αυτό το είπανε βέβαια, ενώ η μνημονιακή υποχρέωση ήταν για ένα να δίνει στους ιδιώτες παρόχους ο ΕΟΠΗ, στους συμβεβλημένους δηλαδή παρόχους του, πέρα από τα φαρμακεία που παίρνουν 2 δις και κάτι κάθε χρόνο, που είναι η δαπάνη του φαρμάκου που σημαίνει το όριο, ενώ το όριο ήταν 1.402 εκατομμύρια για όλους τους υπόλοιπους, από τις μονάδες τεχνητού νεφρού μέχρι τα πάντα και τις παροχές σε είδος, φέτος το πήγαμε 1.525 μετά τη διαπραγμάτευση. Γιατί είχαμε και στοιχεία, γιατί είχαμε και την συγκεκριμένη γραμμή και τη συγκεκριμένη απόδειξη και δεν μπορούσε και κανείς από τους θεσμούς απέναντι, την Τρόικα, να πει ότι δεν είναι έτσι. Και για πρώτη φορά μετά από. Για πρώτη φορά στα μνημονιακά χρόνια υπήρξε αύξηση του ποσού το οποίο δίνεται με αυτούς τους όρους. Να πω μερικά άλλα πράγματα ακόμα σε σχέση με το χώρο της υγείας, για το οποίο ναι, είμαστε περήφανοι γιατί πατάμε αλλιώς. Φέτος με 2-3 κινήσεις, η πιο μεγάλη μας νομοθετική παρέμβαση, που ήταν και ταξικά προσδιορισμένη, είναι η ιστορία της κάλυψης των ανασφάλιστων. Έτσι. Είχαμε 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι ήταν εκτός δημόσιας περίθαψης. Δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε παρά μόνο αν υπογράφανε ότι θα τα δέχομαι να μου τα πάρει η εφορία. Και δεν πήγαινε βέβαια πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ψηφίστηκε πέρυσι το Φλεβάρι. Αυτό το πράγμα μας κόστησε, σε εισαγωγικά το κόστησε, και έχουμε πλέον συγκεκριμένα στοιχεία, 157 εκατομμύρια ευρώ μέσα στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Τα οποία τα δώσαμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και θα δώσουμε και παραπάνω και όσα χρειαστεί του χρόνου, γιατί ήταν σε. Σκεφτείτε το λίγο περισσότερο. Πόσο πιο ταξική και πιο αριστερή επιλογή είναι το να αποσυνδέεις την ασφαλιστική ικανότητα από το δικαίωμα του να έχεις δημόσια και δωρεάν περίθαψη. Υπάρχει κάτι πιο βαθιά αριστερό από αυτό? Το ότι ο κάθε άνθρωπος που περπατεί σε αυτή τη χώρα έχει δικαίωμα σε δωρεάν, ισότιμη, έγκαιρη, αποτελεσματική περίθαψη την ώρα της ανάγκης του ή όποτε το έχει ανάγκη, και ότι πρέπει το κάτω αυτό να το καλύψει. Και ότι πρέπει. Και αυτό κάναμε. Και πραγματικά αυτό ήταν μια τεράστια ανακούφιση σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. Τι? Ναι. Και όμως σε πληροφορώ ότι μέχρι και χτες το βράδυ, γιατί ασχολούμαστε 24 ώρες 24 ώρο, μέχρι και χτες το βράδυ υπήρξε ασθενής στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη που πήγε
και κάποιο τσογλανάκι, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, του είπε δεν έχεις κάλυψη αυτά τα αρνητικά ψέματα που λέει ο Τσίπρας. Το ξέρεις αυτό? Και δεν το λέω έτσι για να το πω, γιατί εγώ επικοινωνώ καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Και έχω και σε ένα διαρκή έλεγχο και τους διοικητές και επικοινωνώ και εντελώς αυτοτελώς με ανθρώπους, ας πούμε, και παίρνω μια πραγματική εικόνα που ισχύει. Εντάξει, είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το Μάρτι πριν που δεν το ξέρει άνθρωπος, αλλά ακόμα και τώρα υπάρχει κόσμος που δεν το ξέρει. Λοιπόν, τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα. Θυμάστε το άλλο που κάναμε, που ήταν και αυτή η συμβολική κίνηση, και επίσης ο τρόπος που το κάναμε δείχνει και αυτός κάποια πράγματα. Ήταν το 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Το 5 ευρώ στα νοσοκομεία συνεισέφερε το χρόνο περίπου 20-21 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το έσοδο. Και είχαμε ένα μεγάλο διγαβρέ εκεί με την Τρόικα. Διγαβρές είναι ο καυγάς. Είχαμε ένα μεγάλο καυγά με την Τρόικα ότι θέλουμε ισοδύναμη. Πόσα ισοδύναμα θες? Θα στα βρω εγώ τα ισοδύναμα. Λοιπόν, το ισοδύναμο ήταν το εξής. Τα δύο πράγματα. Το βασικό ισοδύναμο ήταν ότι κάναμε ενιαίο διαγωνισμό, συγκεντρώσαμε τον ορολογικό έλεγχο του αίματος. Τι είναι αυτό? Όταν ένας αιμοδότης δίνει μια μονάδα αίμα, πρέπει να υποβληθεί αυτή η φιάλη σε έναν έλεγχο του αν έχει κάποια μεταδοτικά νοσήματα κτλ. Το λέγεται ορολογικός έλεγχος του αίματος. Αυτό μας κόστιζε μέχρι τώρα 26 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί γινόταν διάσπαρτο και βέβαια την ίδια εξέταση, ακριβώς την ίδια εξέταση, που εδώ το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας την έκανε με 4 ευρώ, ας πούμε το Βενιζέλιο την έκανε με 95, την ίδια εξέταση ακριβώς. Ή η Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, την έκανε με 60. Με τη συγκεντροποίηση του ορολογικού ελέγχου του αίματος σε ένα ενιαίο διαγωνισμό και τον ορισμό κάποιου κέντρου που θα το κάνουν αυτό το πράγμα, το κόστος από τα 26 εκατομμύρια ευρώ έπεσε στα 5.800. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι το 5 ευρώ. Και βέβαια είναι σαφής επιλογή. Είναι σαφής επιλογή. Διότι μας λένε γιατί δεν τα παίρνετε. Μα τα πήραμε, παιδιά. Γιατί δεν τα παίρνετε αυτά? Μα τα πήραμε. Τα πήραμε από αυτές τις εταιρείες οι οποίες κονομάγαν και υπερτιμολογούσαν με αυτό και στηρίξαμε τους ανθρώπους να μην πληρώνουν το 5 ευρώ. Έτσι τα πήραμε. Και αυτό κάναμε. Ή τα πήραμε τον άλλο τρόπο. Που είναι λίγα πιο συγκεκριμένα. Εδώ είναι και η διοικητήρια της δεύτερης ΥΠΕ. Έχουν εξοικονομήσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από νίκια διαφόρων δομών σε όλη την περιφέρεια, τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Και αυτή η εξοικονόμηση αφορά μόνο τα νίκια. Δεν αφορά όλα τα άλλα. Ρεύμα, φως, νερό, τηλέφωνο, βασικές υποδομές κτλ. Γιατί μεταφέρθηκε είτε σε ιδιόκτητα κτίρια είτε γιατί χαμήλωσε, πώς το λένε, πάρα πολύ το νίκη το οποίο έπαιρνε. Γιατί ταϊζότανε κάποιοι όπως ταϊζόταν. Λοιπόν, γιατί θα πω μια κουβέντα τώρα για να φτάσω σε ένα άλλο πράγμα που θέλω. Είναι γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι σκεφτείτε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει 4 αποφάσεις εναντίον της κυβέρνησης. 4. Μία τη μεγάλη για τα κανάλια. Όπου με την εξήγηση που έδωσαν, και εγώ πανεπιστήμιο έχω τελειώσει, δεν είμαι ειδικός, αλλά μπορώ να καταλάβω αν το άνθρωπο του Συντάγματος έλεγε, δεν το λέει. Έτσι το εξήγησε η πλειοψηφία των δικαστών, ότι ο διαγωνισμός είναι άκυρος γιατί τον έκανε το Υπουργείο και όχι το ΕΣΥΡΟΥ. Το ΕΣΥΡΟΥ έλεγε, αυτό λέει το Σύνταγμα, δεν λέει ότι κάνει το διαγωνισμό. Λοιπόν, η απόφαση ήταν αυτή. Έχει πάρει άλλες 3 αποφάσεις, οι οποίες είναι, και σηματοδοτούν και αυτές πράγματα, οι οποίες είναι εναντίον του Υπουργείου Υγείας. Η πρώτη αφορά την ιστορία των εργολαβικών συνεργείων. Καθαριότητας, σύντησης, πλυντηρίων, φύλαξη κτλ. Βασικά καθαριότητα και σύντηση. Εδώ να ανοίξω μια μικρή παρένθεση για να καταλάβετε πόσο ένα σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα είναι διακλαδωμένο και κυκλωτικό σε όλες τις μορφές. Τι είναι βάσταμα να σεβαστώ, να ανεβούμε στο βουνό, να συνεχίσει οικονόμα. Τα χρόνια της κρίσης, τα πρώτα των μνημονιακών, ενώ υπήρξε μια οριζόντια περικοπή στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, μειώσανε φάρμακα, μειώσανε αναλώσιμα, υγειονομικό υλικό, μειώσανε ορθοπαιδικό υλικό, μειώσανε αντιδραστήρια. Μειώσανε, να το βλέπετε, γινόταν με αυτά που σας είπα προηγουμένως. Είχες μια εκτείναξη της δαπάνης στα συνεργεία καθαριότητας. Ποια είναι η εξήγηση? Η εξήγηση είναι ότι όταν μειώνεις τα φάρμακα, όταν μειώνεις τα φάρμακα, τα υγειονομικά υλικά, τα αντιδραστήρια,
οριζόντια, χωρίς να λήξω καθεστώς προτιμολογήσεων, αλλά εκεί που αγόρασα ένα εκατομμύριο, άμα αγόρασα 500.000, μέσα σε 500.000 έχει 200.000 μίζα. Αλλά δεν έχει 400 που είχε πριν. Οπότε δεν περίσσευε κομμάτι για μια σειρά αποδιοικήσει, για μια σειρά μηχανισμού στα νοσοκομεία. Οπότε τι ανεβάσανε, ανεβάσανε το κόστο συνεργείων. Από τα 80 που ήταν το 11, το ανεβάσανε στα 350 το 14. Μέσα στο υπολογισμό στο νοσοκομείο. Το έχετε ακούσει αυτό πουθενά από κανένα κανάλι? Το έχετε ακούσει πουθενά αυτό? Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Έτσι. Και παίρνουμε λοιπόν μια απόφαση, την οποία προλάβαμε και την εφαρμόσαμε σε 23 νοσοκομεία. Και μετά βγαίνει η απόφαση του ΣΤΕ, η οποία μας το σταματάει. Λέει, όπ, δεν το κάνετε καλά. Λάθος. Βέβαια, κερδίσαμε αυτή την απόφαση. Γιατί ψηφίσαμε άλλο νόμο και το κάναμε αλλιώς ακόμα καλύτερο. Και τώρα συνεχίζεται και γίνεται παντού. Διότι η πολιτική επιλογή ήταν συγκεκριμένη. Έλεγε λοιπόν η απόφαση αυτή ότι δεν θα υπογράψουμε σύμβαση με τον εργολάβο, αλλά θα υπογράψουμε σύμβαση έργου με τις εργαζόμενες στον εργολάβο απευθείας. Το κάναμε αυτό. Όπου το κάναμε αυτό, εκεί που οι γυναίκες αυτές πληρώνανε, παίρνανε από 2 ως 5 εκατοστάρικα, τώρα παίρνουν όλες από 7,5 και 8. Και ενώ παίρνουν από 7,5 και 8, έχουμε μείωση του συνολικού ποσού κατά 20-30% από την πρώτη χρονιά, ενώ αγοράζουμε και βασικό εξοπλισμό την πρώτη χρονιά, που δεν θα τον αγοράζουμε κάθε χρόνο. Παρκετές, διάφορα πράγματα κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν τα πιάνουν οι διοικητές μας και δεν τα πιάνουμε κι εμείς. Και γιατί δεν κλείνουμε deals, όπως κλείνανε οι προηγούμενοι. Και έτσι, ρώτησε ο αδερφός μου, ο οποίος, ο ένας μου αδερφός, ο δάσκαλος, ο οποίος μας κάνει εξ αριστερών κριτική και καλά κάνει, μου λέει, καλά μπορώ να μου απαντήσετε, παιδί μου, σε ένα πράγμα, μου λέει, πώς βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Γιατί, εντάξει, καταλάβει. Μου λέει, πώς βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Λέω, μία είναι η απάντηση, παιδιά. Η απάντηση είναι μία. Δεν κλέβουμε. Είναι πολύ απλό πράγμα. Δεν κλέβουμε. Και εδώ, επειδή χαμογελά ο Μπίρμπας, έτσι, ξέρει πολύ καλά ότι σε ένα δήμο, με 200 χιλιάρικα, μπορείς να κάνεις δουλειά όπως και ο άλλος δήμαρχος. Καλώς ορίζα το κιόλας. Τι άλλο δήμαρχο. Ναι. Τι άλλο δήμαρχο. Έχουμε πολλούς δήμαρχους. Έχουμε πολλούς δήμαρχους. Έχουμε πολλούς δήμαρχους, ναι. Και υποψήφιοι. Καλώς ορίζα. Ξέρουν πολύ καλά λοιπόν οι πρώην συνάδελφοι, γιατί μια φορά δήμαρχος, πάντα δήμαρχος, έτσι. Ξέρουν πολύ καλά ότι με 200 χιλιάρικα μπορεί να κάνεις δουλειά η οποία συνήθως την κάνουν με 300-350, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σημαίνει παντού. Αυτό το πράγμα σημαίνει παντού. Και πάμε τώρα στα σκληρά ναρκωτικά, με τα οποία ασχοληθήκαμε. Γιατί η άλλη απόφαση ήταν για το κελπνό. Με το οποίο ασχοληθήκαμε πολύ. Και τώρα έχουμε μπει και στην Οβάρτης και έχουμε μπει και σ' άλλο. Δεν θα πω τώρα στην παραφιλολογία αυτών των ηχητικών που βγήκανε προχθές, τα οποία περιγράφουν σημεία και τέρατα. Εγώ θα πω το εξής. Το κελπνό ήταν ένας μηχανισμός που υποτίθεται ξεκίνησε σαν ένα κέντρο ελέγχου ειδικών λοιμόξεων. Να επιτηρεί επιδημιολογικά τη χώρα για κάποια μεταδεδομένα νοσήματα. Αυτό εξελίχθηκε διαχρονικά και με ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατίας και ειδικά περίπου από τους Ολυμπιακούς και δόθε σε ένα μηχανισμό από τη μια μεριά διακίνησης μαύρου χρήματος προς συγκεκριμένες μεριές και συγκεκριμένες εταιρείες. Και μετά, σαν ένας μηχανισμός ελέγχου των ΜΜΕ, τα οποία ταϊζόταν κανονικά, καθημερινά και κάθε χρόνο, με κάτι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τις χρυσές εποχές, με κάτι εκατομμύρια ευρώ τις πιο έτσι, δύσκολες εποχές, για να λιβανίζουν αυτούς οι οποίοι κόβανε, κάνανε αυτά που κάνανε με τα μνημόνια. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, το ξαχρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα. Το 2014 κόντεψαν να κλείσουν την σύμβαση που έχουμε για μεταμοσχεύσεις, για ειδικές μεταμοσχεύσεις με κάποια κίνητα του εξωτερικού, γιατί τους δίναμε 3-4 εκατομμύρια. Δεν τους έδινε, ο ΕΟΠΗ τότε δεν τους έδινε 3-4 εκατομμύρια. Και την ίδια χρονιά, το Κέλπνο για το 2014 μοίρασε 6 εκατομμύρια ευρώ διαφημιστική δαπάνη από το ράδιο Κολοπετινίτσα μέχρι το τάδε site που δεν το ξέρει τη μάνα του, τα οποία ήταν μηνιάτικα συγκεκριμένο δημοσιογράφου. Γιατί θα μπορούσα κι εγώ να φτιάξω ένα site, έτσι, να το πω news τάδε ή δεν ξέρω κι εγώ τι,
Και από εκεί να χρηματοδοτώ και καλά, γιατί έβαλα ένα μπάνερ που έλεγε ότι ξέρω εγώ, φοράτε καπέλο το καλοκαίρι, πήρετε κανένα μπουκαλάκι νερό, και αν το έβαζε κι αυτό, έτσι. Και εδώ τώρα για να δείτε το κύκλωμα όλο, έτσι. Γιατί από το σκαυγά και μου την πέσανε κτλ. Τι ήταν τότε με τα κανάλια, ήταν ότι δώσαμε συνέντευξη τύπου την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά, έχοντας από κάτω μας ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που τα πιάνανε από το κερπνό, που είπαν παιδιά, το κερπνό το 2012 με 2014 έδωσε αυτά τα χρήματα στα προγράμματα εδώ, στα προγράμματα εκεί, σε διαφημιστική δαπάνη, και όλο αυτό έχει αυτό το πόρισμα του ΣΕΙΠ, το οποίο καταλογίζει τις διοικήσεις, καταλογίζει τις πολιτικές ηγεσίες, και αυτό το στέλνει στον εισαγγελέα. Και εκεί στήσαν όλο εκείνο το επεισόδιο και με τον τρόπο τον οποίο το προβάλλανε, ακριβώς για να χαθεί από τη δημοσιότητα αυτό το πράγμα. Τι νομίζανε τώρα θα κολλώσουν. Συνεχίστηκαν τα πράγματα και όσο σκάβεις εκεί μέσα, τόσο βρίσκεις, ας πούμε. Έτσι. Και βρίσκεις και από τα εμβόλια, και βρίσκεις και από τα διοικητικά, και βρίσκεις, ας πούμε, να το πω. Θυμάστε εκείνες τις θερμικές κάμερες για τη γρήπη που είχαν στα αεροδρόμια. Λοιπόν, αυτές οι 23 κάμερες πήραν τότε με τη γρήπη την περιβόητη, η οποία όλο την περιμέναμε και ποτέ δεν ήρθε, ας πούμε, έτσι όπως ήταν. Αυτές οι θερμικές κάμερες, αν ψάξει κανείς στο διαδίκτυο, αν πάρει τη super wow κάμερα, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν κάνει πάνω από 30.000 ευρώ. Τόσο κάνει. Η οποία ουσιαστικά καταγράφοντας θερμοκρασία του οργανισμού, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος ναι, μπορεί να έχει πρόβλημα κτλ. Δηλαδή να πάρεις το καλύτερο που κυκλοφορεί, δεν κάνει πάνω από 30.000 ευρώ. 23 κάμερες κάνουν το λογαριασμό. 700.000 ευρώ. Πόσες τις πήραν. 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιος τις πούλησε, μια εργολαβική εταιρεία που έκανε τρίγωνο με άλλες 3-4 προηγουμένως και ανέβασε την τιμή. Και βέβαια είναι προφανές ότι τα πιάσαν και οι διοικήσεις, οι διαόλοι και οι τριβόλοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Λέω ένα μικρό παράδειγμα. Αλλά εδώ τώρα, προσέξτε. Εμείς διώχνουμε τον Γιαννόπουλο. Και τι διώξαμε τον Γιαννόπουλο, για να μας άρεσε. Όχι. Γιατί του είπαμε ότι έχουν έρθει πολλοί στον Αγνάριο Πάγο που πρέπει κάποιοι να πάνε να δικαστούν και να διωχτούν από τη στιγμή που είναι οριστική για μετάλλητη. Δεν του έδινε. Άρα δεν υλοποιούσε μια συγκεκριμένη πολιτική εντολή την οποία είχε πάρει. Δεν διώξαμε γιατί ήταν γενικός κακός άνθρωπος, γιατί δεν μας άρεσε, αλλά γιατί δεν υλοποιούσε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Και μας ακυρώνουν την απόφαση του ΣΤΕ. Βέβαια, το ίδιο τους έκανε. Διορίσαμε ξανά τη διοίκηση την οποία είχαμε πλήξει, η οποία βάζει τον κερπνό σε ένα άλλο δρόμο. Και συνεχίζοντας και ψάχνοντας εκεί μια σειρά από πράγματα, βγαίνουν και εδώ τώρα ερχόμαστε. Ότι το κερπνό αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει και εγώ το εκφράζω ως απορία. Εγώ προσωπικός. Έχω πάει στοιχεία στον Κελπνό, στον εισαγγελέα, από το Φλεβάρι πέρσι. Από το Φλεβάρι του 16. Κάποια και το Δεκέμβρη του 15, κάποια το Φλεβάρι του 16. Και κάποια άλλα από το Νοέμβρη του 16. Γιατί είναι πολλά. Και για τα ραβασάκια που είπα στη Βουλή και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά και παραπάνω, δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία. Είμαστε ακόμα στο ψάξι. Και μάλιστα κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν και κάποιους συζύγους τραπεζιτών, σε έχουν βάλει στην άκρη και περιμένουμε. Τώρα ξεκινάει η έρευνα για αυτές. Λοιπόν, ενώ, προσέξτε τώρα, μου κάνει μήνυση ο Γεωργιάδης γιατί είπα στη Βουλή και δεν το παίρνω πίσω. Ότι διορίζανε με ραβασάκια στο Κελπνό. Έτσι. Διορίζανε με ραβασάκια στο Κελπνό. Και σε ένα μήνα μέσα έχει έρθει η Άρση Ασυλία στη Βουλή. Δηλαδή, πώς στη μια μεριά αργοπορούμε και στην άλλη έχουμε τη διαταχύτητα. Να διατυπώσω την απορία ή να μην τη διατυπώσω. Και να πάμε και πιο βαθιά. Έψαξα ότι υπάρχει έρευνα του ΣΔΟΕ. Η οποία αποκαλύπτει μια σειρά από τέτοια πράγματα από το 2010. Χαμένη στο υπερπέρα. Που ένα μέρος αυτό που αποκάλυψε η έρευνα του ΣΕΙΠ του 2012-2014 που επιβάλαμε εμείς ήταν γραμμένα από το 2010. Φωνή βόντο στον διαιρήμο. Πουθενά χαμένη η έκθεση αυτή. Έτσι, τότε. Και βέβαια έχει πάει και αυτή. Εκεί που πρέπει να πάει. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα όμως. Θα πω σε όλα. Λοιπόν,
Να πω τώρα και για τα άλλα που βγαίνουν στην δημοσιότητα σε σχέση, γιατί τώρα έχουμε ανοίξει μέτωπα πολλά. Και από τη στιγμή που έχουμε ισορροπήσει το σύστημα, μπορούμε να ασχοληθούμε και με κάποια άλλα πράγματα παραπέρα. Διότι εμείς έχουμε βάλει κάποιους στόχους για τα επόμενα δύο χρόνια. Οπότε ο στόχος είναι να αρχίσει να υλοποιείται από φέτος πρωτοβάθμιο. Ο δεύτερος είναι να υλοποιήσουμε το θέμα του νέου συστήματος προμηθειών, το οποίο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και σε συνεργασία και με τον ΝΕΟΠΗ και με τον ΝΕΟΦ θα μπορέσουμε να έχουμε. Το ξέρετε ότι τα νοσοκομεία μας αγοράζουν το ίδιο πράγμα με διαφορετικό όνομα, το καθένα. Και το ένα το παίρνει 5 και το άλλο 35. Το ξέρετε ότι το ίδιο πράγμα, αν το πάρει σαν ιδιώτης κάνει 3 ευρώ, αν το πάρει το νοσοκομείο κάνει 15 και αν το πληρώσει ο ΕΟΠΗ κάνει 35. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Γιατί το λέμε με διαφορετικό όνομα. Είναι στημένο το μαγαζί από 300 μπάνες. Το δεύτερο μεγάλο πράγμα το οποίο ετοιμάζουμε και θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση μέσα στο Μάρτιο είναι ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουμε το σύστημα προμηθειών με την ενιαία ψηφιοποίηση, τον ενιαίο κατάλογο, τις ενιαίες προδιαγραφές και τους ενιαίους μεγάλους διαγωνισμούς ανά υγειονομική περιφέρεια ή ανά ομάδες νοσοκομείων με προκαθορισμένο από πριν εύρος τιμής, το οποίο πραγματικά τσακίζει τα κόκαλα στην ιστορία της διαπλοκής και της υπερτιμολόγησης. Και επίσης θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Και μέσα από αυτό θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Μόνο από αυτά τα χρήματα δεν θα φύγουν από την υγεία. Γιατί εμάς ο στόχος μας είναι ότι πρέπει να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 5,1, έφτασε μέχρι το 4,7, θέλουμε να φτάσει στο 6,5%. Θέλουμε να φτάσει. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσει στο 6,5% δημόσια δαπάνη, είτε από κρατικό προϋπολογισμό, είτε από στατιστικά ταμεία, για να ξαναστηθεί το γλέντι. Θέλουμε με αυτό το παραπάνω χρήμα να ολοκληρώσουμε υποδομές, να ολοκληρώσουμε την πρωτοβάθμια και να πάρουμε τους ανθρώπους που πρέπει και που χρειάζεται το σύστημα γιατί τους έχει ανάγκη. Και βέβαια, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να επουλώνουμε τις μισθολογικές απώλειες που έχει χάσει αυτός ο κόσμος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην υγεία. Ο εφοδιασμός μπορεί να μειωθεί, μπορεί να κερδίσει αρκετά λεφτά ακόμα. Αυτά δεν πρέπει να φύγουν από την υγεία. Πρέπει να μείνουν και να γίνουν αυτά που είπα. Και βέβαια συνολικά να αυξηθεί, και βέβαια έχει σημασία και σε ποιο ΑΕΠ μιλάς, έτσι. Σε ποιο ΑΕΠ μιλάς. Διότι ας πούμε, κοιτάξτε, είναι θεωρητικά σωστό να πεις ότι για το φάρμακο πρέπει να δίνω το 1, 1,2, 1,3 του ΑΕΠ μου και για τα νοσοκομεία και για τα φαρμακεία. Το σύνολο δηλαδή της δημόσιας δαπάνης του φαρμάκου να είναι αυτό. Ας πούμε αυτό το έχει πετύχει η Πορτογαλία. Το έχουν πετύχει μια σειρά από χώρες. Ναι παιδιά, αλλά για ποιο ΑΕΠ μιλάμε. Για ποιο ΑΕΠ στη χώρα μας μιλάμε. Το ΑΕΠ των 174 που μας φτάσανε ή το ΑΕΠ των 220-230 που είχαμε πριν. Εννοείται, ναι, όταν θα ξαναγίνουμε λοιπόν μια κανονική χώρα με παραγωγή, με δουλειά, με λιγότερους ανέργους, με ανάπτυξη, με ισονομία, με δικαιοσύνη και δούμε τότε ποιο είναι το ΑΕΠ, ναι, σε αυτό το ΑΕΠ θα πούμε κι εμείς 1% φαρμακευτική δαπάνη παρά το γεγονός ότι σήμερα που είμαστε παραπάνω από αυτό που τέτοιο, συνεχίζει το γλέντι και πάω στο κομμάτι που θα τελειώσω με αυτό για να γίνουν και ερωτήσεις μετά κτλ. Είναι η ιστορία με την Οβάρτης και με το φάρμακο. Εδώ στην Ελλάδα στήθηκε ένα πολύ μεγάλο γλέντι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στήθηκε ένα γλέντι γιατί. Διότι εμείς ως χώρα κάναμε δύο εγκλήματα. Το πρώτο έγκλημα ήταν αυτή η ιστορία που λένε ότι εδώ στην Ελλάδα λέει, θα τα εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ και νομίζω ότι έχω αυτή την ικανότητα για να το καταλάβει ο καθένας. Όταν ένα φάρμακο έρχεται στη χώρα μας, έχετε ακούσει όλοι ότι παίρνει τις τρεις χαμηλότερες τιμές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποιες κυκλοφορεί σε 15 χώρες, πώς το λένε, ποιες είναι οι τρεις χαμηλότερες, παίρνουμε το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων. Αυτό είναι η ηλιανική τιμή. Η χοντρική είναι για την ακρίβεια, αλλά αυτή είναι η χοντρική τιμή. Λοιπόν, μπούρδες, δεν συνέβαινε ποτέ αυτό. Ουσιαστικά τα φάρμακα κυκλοφοράγανε σε τρεις χώρες ακριβές και για την ακρίβεια Γερμανία, Ελβετία, Αγγλία. Μετά μπαίναν στην συντηρητική πλειοψηφία των φαρμάκων, έτσι είναι. Ερχόταν στη χώρα μας, έπαιρνε τιμή και με το που έπαιρνε τιμή στη χώρα μας, με το που έπαιρνε, έπαιρνε σε άλλες 55 χώρες. Με το που έπαιρνε τιμή στη χώρα μας. Και αντί λοιπόν να το πω, παιδί μου, να το πω και λίγο ακόμα και νεοφιλελεύθερα, να το πω και λίγο έτσι. Όταν έχεις ένα φαρμακοβίο, έχεις μια φαρμακευτική που μπαίνει στη χώρα σου και παίρνει αυτή την τιμή και από αυτή την τιμή παίρνει 55 άλλες χώρες. Πάμε στο δεύτερο.
Μετά υπήρχε ασφαλιστική τιμή. Όλες οι χώρες, και αυτές οι τρεις ακριβές που είπα πριν, αυτή, η πρώτη τιμή που καταλήγαν ήταν η χοντρική, αυτή που έχει το δελτίο τιμών φαρμάκων. Αυτά που λέω τώρα είναι δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, γι' αυτό επιμένω. Οι Γερμανοί λοιπόν δίνουν μια τιμή στο φάρμακο. Ο ΕΟΠΗ τους δεν πληρώνει αυτή την τιμή. Δεν πληρώνει αυτή την τιμή, την τιμή που λέει ο κατάλογος. Αν ένα φάρμακο είναι κάνει 100 ευρώ, ο ΕΟΠΗ ο Γερμανικός ή ο Ελβετικός ή ο Εγγλέζικος ή ο Γαλλικός το αντίστοιχο, έχει και λέει στη φαρμακοβιομηχανία. Για να δω, μεγάλε, εγώ είμαι το μονοψώνιο, το ασφαλιστικό ταμείο που καλύπτω τους ασφαλισμένους μου και σε πληρώνω εγώ. Έλα, εδώ να διαπραγματευτούμε. Και ξέρετε τι πληρώνει, τι που έχει τιμή 100, πληρώνει 30, 40, 50, δεν πληρώνει 100. Εμείς εδώ το δεύτερο έγκλημα αυτής της προδοτικής εθνικής αστικής τάξης που είχαμε είναι ότι δεν το διαπραγματεύτηκα ποτέ αυτό. Ποτέ αυτό. Κάνει 100, είναι χωρίς συμμετοχή, 100 θα δίνει και ο ΕΟΠΗ. Έχει συμμετοχή, 75 θα δίνει και ο ΕΟΠΗ. Δεν διαπραγματεύτηκα ποτέ καμία τιμή φαρμάκου. Ενώ από τη χώρα μας έπαιρναν άλλες 55 χώρες. Και θα μπορούσαν να είχαν μια στοιχειώδη τέτοια να πούνε ότι είναι μεγάλη, αφού παίρνεις από τις άλλες 55 χώρες. Εδώ δώσαμε μια καλύτερη τιμή στην ασφαλιστική, για να τόσο ασφαλιστικά ταμεία. Αν δεν το κάνουμε, γιατί οικονόμησε λαός από αυτήν την ιστορία. Πάρα πολλοί λαός. Μιλάμε για δις τον δις. Υπήρξε χρονιά το 2008 και 2009 που έφτασε η δημόσια δαπάνη, στο φάρμακο 6,1 στα ασφαλιστικά ταμεία και 1,2 στο, πώς το λέει, στα νοσοκομεία. Συν άλλα 1,5 που ήταν ιδιωτική οι συμμετοχές και ιδιωτική δαπάνη. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε, έχετε δει δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι ο ΕΟΠΗ ξεκινάει με 14 δις χρέος. Μπορεί να τα έχετε δει αυτά τα δημοσιεύματα, ότι είναι ο μοναδικός οργανισμός που ξεκίνησε με 14 δις χρέος. Τι εννοούνε? Εννοούνε ότι εμάς μας κατηγορούνε όπως ότι παίρνουμε χρήματα, αυτό φέτος δεν έγινε για πρώτη φορά, παίρνουμε χρήματα από τις φορές των ασφαλισμένων για την περίχραψη και πληρώνουμε συντάξεις. Το γλέντιμα αυτές τις ιστορίες, ξέρετε πώς είχε στηθεί τη δεκαετία του 2000. Παίρναν χρήματα από τις συντάξεις και πληρώναν φάρμακα. Και έτσι ανεβάσαν τις τιμές. Από εκεί είναι τα 12-14 δις χρέος που λένε ότι έχει ο ΕΟΠΗ προς το ΙΚΑ. Γιατί πρακτικά πήρε ποσό συντάξεων του ΙΚΑ και χρηματοδότησε δαπάνες ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Έτσι στήθηκε το γλέντιμα. Έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την ιστορία είχε η εταιρεία Novartis. Έτσι. Και βέβαια εντάξει, τώρα τους Αμερικάνους δεν πιάσε και κανένας μεγάλος διαβρές για την Novartis, απλά εκτόπισε δικές εταιρείες από τη μέση, ας πούμε, όπως έγινε και με την Volkswagen, όπως γίνεται μετά, και υπάρχει ένας τέτοιος πόλεμος. Λοιπόν, εμείς τα στοιχεία τα οποία έχουμε βρει, γιατί μέχρι το 2010 η τιμολόγηση αυτή πρώτη των τριών χωρών γινόταν στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Δεν ξέρει κανείς πώς γινόταν, τίποτα. Μετά ήρθανε εδώ και ουσιαστικά η ιστορία είναι ότι με τον τρόπο τον οποίο φτιάξαν τις διατάξεις τιμολόγησης και την ασφαλιστική τιμή, ουσιαστικά ή με τον τρόπο που πειράζανε τα δελτία τιμών, ευνοούσανε συγκεκριμένες εταιρείες και μία από αυτές, όχι μόνο, και μία από αυτές ήταν και η Novartis, η οποία μάλλον ήταν το πρώτο βιολί. Και εδώ βέβαια είναι σαφές ότι πρέπει, πώς το λένε, υπάρχουν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και από μια φρασούλα η οποία θα μπει σε μια διάταξη, αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ φαρμακευτικής δαπάνης προς όφελος ορισμένου. Αυτό είναι που έχουμε απέναντί μας, γι' αυτό μας πολεμούνε, γι' αυτό, εχθές που πήγα στο νοσοκομείο Κατερίνης και εγκαινιάσαμε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία ήταν έτοιμη από το 2012, αλλά δεν την άνοιγε κανένας. Δεν την άνοιγε. Την ανοίξαμε εμείς με 5 κρεβάτια καταρχήν και συνεχίζουμε. Μέχρι τα άλλα δύο που έχει κλπ. Τη στιγμή λοιπόν που είμαι στο νοσοκομείο Κατερίνης, στέλνει κάποιο κανάλι μία δημοσιογράφο και ενώ έχουμε γυρίσει, έχω πει τα πάντα κτλ. Κύριε Πολάκη, έχουμε καταγγελίες στο νοσοκομείο της Ρόδου, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, προσπαθείς. Πώς το λένε, προσπαθούν να σβήσουν το οτιδήποτε θετικό γίνεται. Λένε τώρα για τα κρεβάτια διατηρητικής θεραπείας. Από το Δεκέμβρη του 2015 με το Δεκέμβρη του 2016 έχουμε ανοίξει 125 κρεβάτια παραπάνω. Τα έχουμε ανοίξει αυτά, λειτουργούν τώρα. Από 4,35 είναι 5,60 αυτή τη στιγμή. Και 5,65 με αυτά που ανοίξαμε χτες. Λοιπόν, και ανοίγουν κι άλλα.
στις επόμενες μέρες βγαίνει και ο υπόλοιπος διαγωνισμός κτλ. Έχουμε 650 που μπορεί να αναπτυχθούν και ο στόχος μας είναι φέτος μέσα στη χρονιά να τα ανοίξουμε και τα υπόλοιπα. Με 435 ξεκινούσαν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν το λένε, σου λέει λείπει. Λείπει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και ο λόγος που υπάρχει αυτή η κατάσταση είναι γιατί τα έχουμε βάλει με πολύ χοντρά συμφέροντα. Βλέπουν ότι κάνουμε αναδιανομή. Έτσι. Γιατί εμείς επιλέξαμε να μειώσουμε τις αμοιβές των, πώς το λένε, τα εργολαβικά συνεργεία και το ένα και το άλλο και αυξήσαμε πάρα πολύ τη δαπάνη που ήταν για μισθοδοσία προσωπικού. Και όχι μόνο για τα εργολαβικά συνεργεία, αλλά και για τους επικουρικούς γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό το οποίο πληρώνεται από τους ίδιους πόρους των νοσοκομείων. Από 60 εκατομμύρια το 2015 έφτασε 125 εκατομμύρια το 2016 αυτή η ιστορία. Γιατί κάνουμε αναδιανομή και εσωτερική και μέσα στα νοσοκομεία. Εμείς έτσι θα συνεχίσουμε. Και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Έχουμε σαφείς πολιτικές εντολές και από τον Πρωθυπουργό, και ο Ανδρέας και εγώ. Έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης και πραγματικά συντροφή, όπως είχα πει και πέρυσι, με την πρώτη αξιολόγηση, και αντέχουμε και θα νικήσουμε. Το επαναλαμβάνω και φέτος, και αυτή η αξιολόγηση θα κλείσει και θα κεντάλα μεσημέρι και ας κάνει ό,τι θέλει ο Σόιμπλε. Και η χώρα μας θα μπει σε ένα άλλο δρόμο, που θα μπορέσουμε εμείς να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία πραγματικά τα νιώθουμε και τα θέλουμε. Γιατί λερώσαμε τα χέρια μας, αλλά δεν λερώσαμε ούτε την καρδιά μας, ούτε το μυαλό μας. Είμαστε εκεί που είμαστε. Αυτά θα συνεχίσουμε. Και σας καλώ όλους να βάλετε πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή μίλησα πολύ, δεν είπα για τη Δυτική Αττική κάποια πράγματα που τα έχω, αλλά περιμένω να ρωτηθώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.